Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είναι η εκπομπή του All About Aris στο Λίμπερο στους 107 και 4 και σήμερα κοντά σας, αλλά με μικρότερη διάρκεια εκπομπής, καθώς θα έχουμε αρκετό ρεπορτάζ από τις 6 και μετά για την συγκέντρωση των οπαδών του ΠΑΟΚ. Οπότε εμείς θα είμαστε μέχρι τις 6 εδώ πίσω από τα μικρόφωνα του Λίμπερο, με τον Χρήστο Κιώση πίσω από την κονσόλα του ήχου. Και την επικοινωνία μας να γίνεται λίγο πολύ με το γνωστό τρόπο, μέσω μηνυμάτων. FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Με ποδόσφαιρο και μπάσκετ θα ασχοληθούμε σε αυτή την ώρα που θα είμαστε μαζί. Χθες είχαμε το 0-0 με την Καλυθέα στο παιχνίδι το οποίο ο Άρης δεν κατάφερε να κερδίσει την τελευταία ομάδα της βαθμολογίας. Μία αγωνιστική η οποία ολοκληρώνεται σήμερα με ένα παιχνίδι το οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο. Ο Εργοτέλης προηγείται της Παναχαϊκής με 1-0 ήδη από πολύ νωρίς, με γκολ του Effort, και είμαστε αυτή τη στιγμή στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Να φτάσαμε στο σημείο να παρακαλάμε, κόψει βαθμούς ο Εργοτέλης από την Παναχαϊκή. Δεν θα μας χαλούσε ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια. Ήδη πάντως, επαναλαμβάνω, προηγείται από πολύ νωρίς με τον γκολ του Effort. Αυτός ο Effort και ο Kuipers θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και αναφέρομαι στο παιχνίδι της Δευτέρας, γιατί ο Εργοτέλης είναι και ο προσεχής αντίπαλος του Άρη στο πρωτάθλημα και είναι μια ομάδα που μεσοεπιθετικά μπορεί να κάνει ζημίες και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Θα σχολιάσουμε αρκετά πραγματάκια μέχρι τις 6 για το χθεσινό παιχνίδι, τα παρεπόμενά του, αυτό το 0-0 με την Καλυθέα και τι σηματοδοτεί, για το επόμενο που έρχεται και φυσικά για τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν στην ΚΑΕ. Εκεί είμαστε εν αναμονή της απόφασης του ΑΣΕΑΔ για την τιμωρία που του επιβλήθηκε. Όχι μόνο, είμαστε και εν αναμονή της αίτησης αναστολής της ποινής από τον ΕΣΑΚΕ και νομίζω ότι το πρώτο θα βγει πριν από το δεύτερο. Καλά, βέβαια στην Ελλάδα μπορεί να γίνει και όταν από εδώ. Να βγει το ΑΣΕΑΔ και μετά να βγει από τον ΕΣΑΚΕ η αίτηση αναστολής. Αλλά σε κάθε περίπτωση η αίτηση αναστολής, ακόμα και αύριο να βγει, έχει το ίδιο αποτέλεσμα εφόσον είναι θετικό. Όπως βεβαίως και του ΑΣΕΑΔ αν βγει μέχρι αύριο, νομίζω ότι θα είναι θετικό για τον Άρη να παίξει με κόσμο. Να είναι θετική η απόφαση δηλαδή. Θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα για τον μπάσκετ. Νομίζω ότι το πρώτο μέχρι τις 7-8 το βράδυ λογικά θα το ξέρουμε. Αν δηλαδή θα γίνει δεκτή αυτή η αίτηση αναστολής. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα ώστε ο ΕΣΑΚΕ και ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ να αποφασίσει αυτό. Γιατί ο Άρης ζητάει κάτι απόλυτα δίκαιο. Δηλαδή άμα επιβληθεί μία ποινή και μετά με δικαιώσει το ΑΣΕΑΔ, τι να το κάνω, αν έχω παίξει ήδη και έχω χάσει ήδη το παιχνίδι της Κυριακής. Γι' αυτό υπάρχει μια χρονική σειρά που πρέπει να τηρείται και αν μη τι άλλο θα πρέπει ο ΕΣΑΚΕ να δείξει ότι δεν είχε ως στόχο να μην παίξει ο Άρης με κόσμο, μάλλον να παίξει ο Άρης χωρίς κόσμο, το ποσοστά, και θα πρέπει να δικαιώσει τον Άρη σε αυτή την αίτηση αναστολής που έκανε. Από εκεί πέρα υπάρχει το ΑΣΕΑΔ με τα επιχειρήματα που τα αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες. Θα γίνει η διαδικασία, θα είναι και ο Παναγιώτης Γιαννάκης παρόν ως μάρτυρας. Υπάρχει ένα θετικό κλίμα και από την πλευρά του Λαυρίου, πέρα από τις δηλώσεις που έχουν γίνει από τον προπονητή του ότι δεν έγινε τώρα το παραμικρό. Τώρα ο Γιάννης Παραπονιάρης με ενημερώνει ότι απορρίπτεται η αίτηση αναστολής του, της ΚΑΕ Άρης. Βέβαια. Άλλο ένα δείγμα του τι θέλει ο ΕΣΑΚΕ του κύριου Γαλατσόπουλου και όλων των υπολείπων. Θα μου πεις τώρα τι να ξεφωνήσω εγώ τον Γαλατσόπουλο, όπως έλεγαν κάποιοι φίλοι του Άρη, όταν ο Λάσκαρης ψήφισε τον Γαλατσόπουλο και όταν αυτό το επικρίναμε και το σημειώναμε εδώ, τρώγαμε πέσιμο εντός εισαγωγικών ότι θέλαμε να φάμε τον Λάσκαρη. Γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη πληγή για τον Άρη. Ότι όταν επεσήμανε οποιοδήποτε τα όποια λάθη, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Έτρωγε κατευθείαν πέσιμο τα γνωστά παπαγαλάκια για αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάρα που έχει ο Άρης τα τελευταία χρόνια. Τέλος πάντων. Εκνευρίζομαι ακόμα περισσότερο με την απόρριψη αυτή. Συγχαρητήρια να πούμε στον ΕΣΑΚΕ για μία ακόμη φορά, που δείχνει ότι θέλει φυσικά τα γήπεδα να είναι γεμάτα και δεν θέλει να μείνει άδειο το Παλέντε Σπόρο ώστε να εξυπηρετηθεί η ομάδα του Προέδρου, και τη μία και τη άλλη περίπτωση. Πάντως βλέπω
Πάντα στον Εργοτέλη, πραγματικά είναι φωτιά μπροστά. Βγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα και ειδικά στην κόντρα επίδεση θα βγουν πάρα πολύ γρήγορα και στο Βικελίδης, γιατί αυτή είναι η φύση αυτής της ομάδας. Αλλά πίσω, ρε φίλε, είναι πολύ λαθέρα. Παίζει πολύ ψηλά ο Γκονιάς. Παίζει πολύ ψηλά την άμυνά του. Καλά, πέρα από αυτό είναι ότι κάνουν πολλά λάθη. Αν θυμάσαι και τα γκολ που βάλαμε στο Ηράκλειο, από λάθη τους είχαν προέλθει. Και λάθη και επειδή παίζουν και πολύ ψηλά. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα για τον Εργοτέλη. Στο 18 πάντως προηγείται με 1-0 της Παναχαϊκής και ελπίζουμε να συνεχίσει το παιχνίδι σε αυτό το τέμπο. Και μακάρι να. Γιατί θα ανοιχτεί τώρα η Παναχαϊκή, όπως αντιλαμβάνεστε, και θα δώσει χώρο στον Εργοτέλη. Μακάρι να πετύχει και άλλα γκολ η ομάδα της Κρήτης, να πάρει μια νίκη. Και εκεί που μιλούσαμε για μείωση της διαφοράς, να μιλάμε για αύξηση της διαφοράς ξαφνικά. Θα το δούμε. Έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Βλέπεις πως παίζουν το offside κατευθείαν που στραβιούνται. Είναι αυτό που περιέχει ένα ρίσκο. Μια φορά θα σου φύγει. Εδώ τώρα πάλι ήταν οι τρεις παίκτες εκτεθειμένοι. Αυτό παίζουν συνήθως. Μια φορά να σου φύγει και σηκώσει το σημαίακι. Γιατί χθες ο Διαμαντόπουλος έφυγε τρεις φορές. Τη μία φορά ορθώς υποδείχθηκε ως offside. Την άλλη δεν είναι offside ο Διαμαντόπουλος. Είναι οριακά offside ο Χαντί με το replay. Μισό κεφάλι. Επειδή είμαστε δίκαιοι με βάση το replay. Αλλά είναι μια περίπτωση που νομίζω ότι κανένας δεν θα μπορούσε να κατηγορήσει το διαιτητή και το βοηθό, φυσικά, γιατί κάθε υπόδειξη του βοηθού υποδεικνύονται τα offside, αν άφηνε τη φάση να εξελιχθεί. Έτσι. Και κατακύρωνε τον γκολ. Γιατί είναι, επαναλαμβάνω, μια ωραία και εκεί επιτρέπεται το ανθρώπινο λάθος. Όταν είναι μισό κεφάλι και δεν λέμε ή μισό και χέρι, λέει ο άλλος, δεν το είδα, ρε παιδιά, ήταν μισό χέρι, μισό κεφάλι. Το εκεί ένα είναι ολόκληρο ανθρώπινο λάθος, αλλά ένα ολόκληρο σώμα που καλύπτει το Διαμαντόπουλο στο τρίτο γκολ και ειδικά. Και είναι και, δόξα τω Θεώ, το παιδί γερό να είναι. Ο Ντιακητέ είναι και ωραία σωματοδομή του. Μια χαρά είναι το παλικαράκι. Μα δεν είναι μόνο ο Ντιακητέ που τον καλύπτει. Αυτό είναι τον και άλλος ο παίκτης. Ρε παιδί μου. Ο Ντιακητέ όμως τον καλύπτει πιο χαρακτηριστικά και πιο ξεκάθαρα από όλους. Τι να λέμε τώρα. Αλλά τον κόλλα ακυρώθηκε. Εκεί και πάλι είναι περίπτωση που κάλλιστα σε βάζει στη διαδικασία να πιστέψει ότι υπάρχει δόλος. Δεν είναι ανθρώπινο λάθος. Δεν είναι οριακή η περίπτωση. Έτσι. Και είναι και κάτι ακόμα. Έχουν ακυρωθεί ήδη 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Κοίτα, δηλαδή είναι και αμφιβολία που μπαίνει σε κάποιον που θέλει να είναι δίκαιος. Κάνει τρίτη φορά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, παιδιά, αλλά συνθέτουν το ίδιο αποτέλεσμα. Το ένα είναι η παροιμιώδης αστοχία του Άρη για ένα ακόμη παιχνίδι. Δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίκτυα εύκολα ο Άρης σε αρκετά παιχνίδια. Ένα από αυτά ήταν και το χθεσινό, διότι αν έβαζε ένα από αυτά, μία από τις ευκαιρίες που δημιούργησε, τίποτα από όλα αυτά δεν θα συζητούσαμε σήμερα. Απ' την άλλη, σου λέει ο άλλος να την έβαλα τη μία. Ναι. Αυτό είναι το άλλο κομμάτι, ότι όταν έπρεπε να κατακυρωθεί τον γκολ που τελικά έβαλες, δεν κατακυρώθηκε. Αλλά είναι δύο διαφορετικά θέματα. Το έχουμε σχολιάσει από την αρχή της σεζόν, το λέμε, είναι η ομάδα με ένα πρόβλημα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Έχει το θεματάκι της. Βέβαια, δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς την ομάδα χθες ότι δεν έκανε ευκαιρίες, δεν έπαιξε, δεν πήγε από τον άξονα, δεν πήγε από τα πλάγια, δεν είχε δοκάρι. Δηλαδή, αυτά που έπρεπε να κάνει σε ένα τέτοιο παιχνίδι για να το πάρει, τα έκανε σε γενικές γραμμές. Το έκανε και πολύ καλύτερα από άλλα μάτς που ακριβώς κέρδισε. Ήταν καλύτερη από άλλα παιχνίδια που κέρδισε. Και θα έπρεπε βάσει της εικόνας, των ευκαιριών, της στατιστικής, όλα τα στοιχεία, δηλαδή τα κομμάτια που συνθέτουν από το σκοπό, να κερδίσει ο Άρης χθες το El Paso. Αλλά δεν κέρδισε. Και δεν κέρδισε γιατί δεν μπορούσε να σμπρώξει την μπάλα στα δίκτυα, πρώτον. Και δεύτερον, όταν την έσμπρωξε κανονικά, υπήρχαν οι άνθρωποι που του στέρισαν το δικαίωμα να πανηγυρίσει τον γκολ που πέτυχε το καθαρό, και αναφέρομαι στο ένα από τα τρία. Άντε να μην πάω στο δεύτερο. Και να πω και κάτι. Ακούω από χθες κάποιους, εντάξει, ευτυχώς λίγους, οι οποίοι με ένα απίστευτο τρόπο στοχοποιούν κάποιους παίκτες του Άρη. Φυσικά και πρέπει να ασκηθεί κριτική, και φυσικά ο Διαμαντόπουλος ειδικά δεν είναι ο Φόρτον ονείρο μας ή ένας παίκτης ο οποίος φοβερός. Όχι, επειδή υπήρξαν. Άκουσα 2-3 οι οποίοι βγαίνανε και λέγανε ο 12ος παίκτης του αντιπάλου κτλ. Ναι, παιδιά, έβαλε όμως κανονικό γκολ ο 12ος παίκτης του αντιπάλου και το ακυρώσανε. Έχει βάλει 8 γκολ ο Διαμαντόπουλος. Δηλαδή, εγώ ξαναλέω. Δεν να περιμένουμε. Υπάρχουν ματς που όντως το παιδί δεν τράβηξε. Και να σου πω και κάτι. Φυσικά και δεν είναι ο φόρ που θα θέλαμε να είναι στον Άρη ή τίποτα άλλο. Αλλά δεν μπορώ να το κατηγορήσω όταν βάζει 3 γκολ και το ακυρώνουν. Δεν πρέπει να κάνει ο Διαμαντόπουλος σε κάθε μάτσα. Βάζει 5 γκολ. Και να πω και κάτι άλλο. Εγώ λέω ότι είναι οι πιο άχρηστοι παίκτες που έχουμε. Παιδιά, έχουμε 13 μάτσα μπροστά μας. Με αυτούς θα πάμε. Τέλος, δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, άμα τους απαξιώνουμε ή άμα ακούνε στα ραδιόφωνα να τους βρίζουμε ή οτιδήποτε άλλο. Ενώ είναι πρώτοι, έτσι. Δεν είναι τρίτοι και κυνηγάνε τον όφι. Κράζαμε, έτσι δανείζομαι μια έκφραση που αρέσει πολύ στον κόσμο γενικά και είναι στην ποδοσφαιρική αργό πολύ δημοφιλής.
κράζαμε την προηγούμενη αγωνιστική τον Κάσο. Ο Κάσο δεν έπαιξε χθες. Έπαιξε ο Ντούνης. Ναι. Μόνος του με την αιστεία το χάσε. Τι πάει να πει αυτό, πέρα να τον ξεσκίσω. Να πάρουμε σήμερα τον Ντούνη δηλαδή και να τον αρχίσουμε από πάνω μέχρι κάτω. Άχρηστος, άσχετος, ανίκανος κτλ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει, γενικά πρέπει να ηρεμήσουμε όλοι μας. Γενικότερα όλοι η ομάδα και φάνηκε και στο παιχνίδι με τα τρίκαλα και δεν έχει ηρεμία. Δεν έχει ηρεμία. Δεν έχει ηρεμία η ομάδα και πρέπει να ηρεμήσει. Να υπάρξει πια ψυχραιμία. Εξακολουθεί η ομάδα να είναι πάνω και βλέπετε είμαστε στο 23 και η Παναχαϊκή χάνει από τον Εργοτέλη. Μπορεί να μην κερδίσει δηλαδή σήμερα. Ακόμη και να κερδίσει όμως. Ο Άρης θα είναι 4 βαθμού. Τι κάνουν αυτοί. Παίζει ωραία από τη μέση και μπροστά. Ωραίο αυτοματισμό ο Εργοτέλης. Ναι. Θέλει προσοχή από τη μέση και μπροστά πολύ. Ναι, εντάξει, γνωστό είναι αυτό. Με την άλλη, συγγνώμη, άμα δεν μπορεί να κερδίσει ο Ρεφίλ τον Εργοτέλη, ναι, σου λέω ότι θέλει προσοχή. Δεν μπορεί να τον κερδίσει. Όλου μπορεί να τον κερδίσει, αλλά και από όλου να. Αν δεν είσαι σοβαρό, να έχει. Ωραία, του την έκατσε καλά. Γουνιά. Φάω. Όπω για παράδειγμα, στεκόμαστε. Στη φάση, στις φάσεις μάλλον, με τα τρία κυρωθέντα γκολ. Γιατί δεν στεκόμαστε λίγο στην καρατιά του, πώς το λέγανε αυτός που, του πρώτου, του πρώτου ημίχρονο. Ο Παυλής, στον Πλατέλα. Πάει από πίσω, για να του κόψει το ποδόσφαιρο. Και δίνει πλάγι. Με καρατέγκα. Και δίνει πλάγι, ούτε καν παράβαση. Και ήταν η φάση που πήρε και την κάρτα Μπούρπος, που δεν πήραμε χαμπάρι κιόλας. Γιατί ήταν μπροστά, φυσικά τρελάθηκε και ο Μπούρμπος, όπως και όλος ο Πάγκος. Είναι δυνατό να μην δίνει ούτε μία κίτρινη κάρτα, να μην σταματάς το παιχνίδι για να υποδεικνύεις το φάουλ. Δηλαδή, συγγνώμη, τι πρέπει να κάνει ο άλλος, να βγάλει αίμα. Είναι, νομίζω, κάτι παραπάνω από εμφανές ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να ανέβει ο Άρης. Και είναι εμφανές ότι αυτό προκύπτει από συγκεκριμένες ενώσεις, οι οποίες όλος τυχαίως, όλες αυτές οι ενώσεις έχουν ταχθεί υπέρ της εξυγίανσης. Απλά στη Θεσσαλονίκη δεν παίρνει έκταση, αυτό και είναι φυσιολογικό. Ο Άρης δεν είναι δυνατός στο συγκεκριμένο κομμάτι. Στο κομμάτι, επειδή βλέπω ότι πολλοί λέτε για τον Καρυπίδη ότι αυτά που έμαθε και τα λοιπά, στο συγκεκριμένο κομμάτι έμαθε, ξέμαθε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εντάξει, θα πρέπει όμως να βρει τον τρόπο. Θα πρέπει να βρει τον τρόπο. Ποιος δεν γίνεται διαφορετικά. Ο τρόπος είναι να πάρει τις ενώσεις. Δεν μπορεί να πηγαίνει έτσι η ομάδα βοήθητη. Και να πηγαίνει σαν πρόβατο στη σφαγή. Εδώ ο ΠΑΟΚ έχει την ΕΠΟ. Έχει το γραμμένο πρόεδρο κτλ. Και βλέπει τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να κάνουμε βαρισίμαντες δηλώσεις ότι έμαθα το μάθημά μου και είμαι υποψιασμένος φέτος. Έμαθα σε άλλα πράγματα. Διότι από ό,τι φαίνεται ο Άρης πάει να γίνει το θύμα για μια ακόμη χρονιά και να γίνουμε στο ίδιο έργο θεατές. Και είναι, ξέρετε, η κρίσιμη περίοδος του πρωταθλήματος που πάντοτε στη Football League αρχίζουν οι μαγείες. Τώρα είναι που θα αρχίσουν τα ωραία. Τώρα είναι ή θα δώσεις δικαιώματα, ναι, και θα αρχίσουν τα ωραία όπως λες και μετά δεν θα μπορείς να το γυρίσεις ή θα κάνεις 2-3 συνεχόμενες νίκες και θα τελειώσει. Γιατί αν η μία νίκη είναι μέσα στην Πάτρα, τελειώνει το πανηγύρι. Ή αν δεν χάσει την Πάτρα. Ή αν η Παναχαϊκή χάσει σήμερα. Ναι, αυτή είναι ο Σπίτερ. Ή αν η Παναχαϊκή χάσει σήμερα και δεν κερδίσει και στον Κισαμικό. Ναι. Λοιπόν. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τις επόμενες 3-4 αγωνιστικές. Εγώ λέω τις επόμενες 5 αγωνιστικές συνολικά. Αν καθίσετε και δείτε το πρόγραμμα, θα ξεκαθαρίσει ποιοι θα ανεβούνε. Ναι. Γιατί παίζει ο Άρης στην Πάτρα, παίζει στον Κισαμικό, παίζει με τη Δράμα, παίζει στον Όφι και την ίδια στιγμή παίζει Παναχαϊκή Όφι. Η Παναχαϊκή πάει στη Δράμα, πάει στον Κισαμικό και ο Όφι επίσης πάει στη Δράμα, πάει στην Πάτρα. Θα τελειώσει στις επόμενες 5 αγωνιστικές. Άρα είναι ό,τι γίνει τις επόμενες 5 αγωνιστικές. Γι' αυτό ο Άρης δεν έπρεπε. Θα πρέπει να τα γκρεμίσουμε και να τα διαλύσουμε όλα. Μετά με τον ένα τον άλλο τρόπο. Για τον Άρη δεν ξέρω, δεν το βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Οι άλλοι όμως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα τα πάρουν τα μάτς. Θα τα πάρουν τα μάτς. Όπως το πήρε προχθές στο Αιγίνιο, όπως το πήρε στη Σπάρτη Όφη. Με άνεση 0-3. Κοίτα τι πήγε να γίνει εδώ. Παραλίγο να βάλει και άλλο γκολ ο Εργοτέλης. Κόρνερ. Παραλίγο να βάλει και αυτό γκολ ο Άρης. Άρα οι επόμενες 5 αγωνιστικές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ο Άρης είναι από πάνω, εξαρτάται από τον Άρη. Δηλαδή, στην τελική, στη χειρότερη. Κέρδισε και το διαιτητή. Βάλε 2 γκολ. Και εσύ το πήγες βέβαια και στις επόμενες 5 αγωνιστικές. Εγώ, σε συνδυασμό βέβαια με
τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι που παρακολουθούμε και είναι στο 27ο λεπτό με τον Εργοτέλη να προηγείται με ένα 0 από το τρίτο μόλις λεπτό με γκολ του Έφορτ. Ο Έφορτ είναι ο μαύρος τώρα, ή όχι? Ναι, ο Γουαγάιπερς είναι ο λευκός. Ο Έφορτ είναι αυτός που πήραν ο καινούριος. Τον είχαν. Ο οποίος έπαιξε και, και έχασε το τέτα τέτ, τον πρόλαβε ο Δελιζήσης. Ναι, ο Γουαγάιπερς του είναι το 9. Ναι. Ο Βέλγος. Ο Γουαγάιπερς. Τον θέλω αυτόν τον χρόνο στη Σούπερ Λίγκα. Όχι. Δεν θες. Πάρ τον Έφορτ. Σου έχω πει και άλλες φορές και το έχω πει και δημόσια. Ανέβασε με το καλό και παίκτες υπάρχουν. Σωστό είναι αρκετοί. Αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό 100%. Ωραία, τα καρέ. Βλέπετε όμως ότι ο Εργοτέλης προς το παρόν τουλάχιστον δικαιώνεται για την επιλογή του να τον κρατήσει τον Γκόνια. Ναι. Δεν βιάστηκε όπως ήθιστε να κάνουν οι ελληνικές ομάδες και να διώχνουν τους προπονητές, παρότι τα χαστούκια ερχόντουσαν το ένα μετά το άλλο στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Εντάξει, δεν έχει κόσμο να πιέσει και βγάλανε ανακοίνωση οι Ντάλτονς. Εντάξει. Είχαν αρχίσει. Ο Βρέτζος εκεί ήταν. Έβγαζε κάτι επιστολές, κάτι ανακοινώσεις 800 λέξεων. Εντάξει. Δεν υπάρχει πίεση που υπάρχει σε μια ομάδα όπως ο Άρης. 100% δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανώμια μεγέθη. Και χτύπα ξύλο, αν. Δεν θέλω καν να το λέω, αλλά. Θα υπάρχει θέμα και με το Σπανό αν δεν κερδίσει τη Δευτέρα. Καλά, εντάξει, βέβαια, χθες ο Σπανός, παιδιά, δεν μπορεί να έχει ευθύνη για το γεγονός ότι δεν μπορεί να σπρώξει την παρασταδίκτυα. Με όλα τα δικά του και τα λάθη που τα έχει παραδεχτεί και ο ίδιος πολλές φορές. Η ευθύνη, α πούμε, που είναι. Ναι. Που σε αυτό συμφωνώ, το διάβασα. Δεν είναι δική μου ανακάλυψη, το διάβασα από αρκετό κόσμο και συμφωνώ. Δεν βάζεις παίχτη με κάρτα. Δεν βάζεις. Ναι, κάνεις μια αλλαγή και βάζεις ένα παίκτη που έχει πάρει κάρτα στον πάγκο. Όταν πρέπει να βγάλεις τον Βαλεριάνο γιατί είναι εκτός σε αυτού και κινδυνεύει να πάρει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ναι, δεν είχε κάρτα ο Βαλεριάνος αυτό το μάτς. Ή να πάρει κόκκινη απευθείας. Άλλο αυτό. Ναι, κάρτα δεν είχε πάντως ο Βαλεριάνος. Βάλε άλλον. Δεν είχε άλλο μπακ, ρε παιδί μου. Δεν είχε άλλο μπακ. Ήταν λάθος η. Ναι, να σου πω κάτι. Τώρα δηλαδή μπαίνεις και εσύ σε αυτό το τρυπάκι που εμένα με ενοχλεί πραγματικά πάρα πολύ. Να το συζητήσουμε. Δηλαδή, εάν δεν έβαζε τον Μπούρμπο γιατί είχε κάρτα, λοιπόν, που εμείς δεν το πήραμε χαμπάρι, αλλά ναι. Αυτοί το ξέρανε. Ναι, αυτός το ήξερε. Ναι. Θα βάζει τον Γκάσο, λοιπόν, μπακ και θα λέγανε: τον Γκάσο βάζεις δεξί μπακ. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, μην μπούμε σε αυτή τη καλά, διαδικασία. Οτιδήποτε άκουσα να σου πω κάτι. Πάντα το έχουμε πει στο ποδόσφαιρο. Οι καλύτεροι παίκτες είναι αυτοί που δεν παίζουν. Δεν θα γινόταν αυτό. Ακριβώς αυτό θα γινόταν. Ακριβώς. Αν όμως ο Γκάσο έβαζε ένα γκολ, θα λέγανε η δικαίωση του Σπανού. Έτσι είναι η μοίρα του προπονητή αυτή. Και στην τελική να σου πω κάτι. Ο προπονητής. Πάντα ξέρει 5 πράγματα παραπάνω από μένα, από σένα και πολλά περισσότερα από τον όποιο ακροατή αναγνώστη. Άρα οφείλει αυτός να κάνει τις σωστές επιλογές. Άσχετα με το τι λέμε εμείς. Χθες έβλεπα το τότε να Μιουβέντους. Εντάξει, είναι. Όταν έγιναν οι αλλαγές, έλεγε ο συνάδελφος, οι περίεργες αλλαγές του, πώς το λέγανε τον προπονητή της Μιουβέντους. Και έβαλε σε έναν ποδοσφαιριστήρι, παιδιά, που είναι πολύπειρος. Ναι, αλλά έχει κάρτα. Ναι, είχε κάρτα, αλλά είναι έμπειρος. Και από αυτή την άποψη, σου λέει ο προπονητής ότι αν κάποιος έχει τα μυαλά στο κεφάλι του, αυτός είναι ένας παίκτης που είναι 34, έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι και όχι ένας άλλος που. Καλά, και η κάρτα είναι ψηλό. Και η κάρτα είναι που μπορούσε να μην τη δώσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα διαβάσουμε κάποια μηνυματάκια που έχουν έρθει, αφού όμως γιατί μας ενημερώνει ο Χρήστος να πάμε στο διάλειμμα. Θα κάνουμε το διάλειμμα γρήγορα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα όσα έχουμε να πούμε στην εκπομπή είναι ότι ο Εργοτέλης εξακολουθεί και προηγείται με 1-0 στο 37 της Παναχαϊκής, ο οποίος Εργοτέλης μπορεί, παιδιά, ανά πάσα ώρα και στιγμή να βάλει δεύτερο γκολ και βεβαίως την ανά πάσα ώρα και στιγμή να φάει και γκολ. Παίζει την κοντρα επίθεση, με τον τρόπο που παίζει. Με τον τρόπο που παίζει φυσικά άμυνα και προσπαθεί να φύγει στην κόντρα επίθεση, όπως το κάνει τώρα που δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει. Έλα, κόκκινη! Κόκκινη στον παίκτη της Παναχαϊκής. Σφαγή! Δεν έδωσε τίποτα, νομίζω. Εν τω μεταξύ, βλέπω τον κύριο Κατσουράνη να τον πούμε συγχαρητήρια, τον πρωταθλητή Ευρώ. Δεν πάει κανείς την μπάλα, βέβαια. Στον πρωταθλητή Ευρώπης, ο οποίος χαρακτήρισε όπανο, μαζί με το πρώτο συσθετικό της λέξης, τον διαιτητή της αναμέτρησης, ο κύριος Κατσουράνης, το εξαιρετικό αυτό πάρα πολύ καλό παιδί. Παρακολουθεί το παιχνίδι μαζί με τον κύριο Χαλκιά. Κλεισιέν το γήπεδο τώρα και σε τι περιμένει. Ναι, ρε φίλε, το προφίλ όμως είναι άλλο. Εντάξει, το προφίλ. Αν τώρα το έλεγε ένας του Άρη, θα ήταν 15 τέτοια. DVD θα βγάζανε. Τον δείχνει ξεκάθαρα. Νοπανό, το λέει τον κύριο διαιτητή. Και δεν τον αποβάλλει κιόλας. Καραβόπανο. Προφανώς αυτό είναι να πει.
Δεν πρόσεξα το πρώτο συνθετικό. Όντως. Τέλος πάντων. Πάντως είναι ωραίο μάτσο το Εργοτέλη. Εδώ πρέπει, φίλε, να είναι κόκκινη κάρτα. Κάτσε να δω. Φεύγει από τη μία ο ποδοσφαιριστής, την άλλη μπάλα. Α, όχι, όχι. Όχι, δεν έχει. Εντάξει. Να είμαστε δίκαιοι. Έφυγε η μπάλα από την άλλη. Έφυγε η μπάλα από την άλλη, φεύγει από την άλλη. Βρίσκει με τα πόδια ο Βαρδάς την μπάλα. Παράλληλο. Τέλος πάντων. Καλή φάση. Κόκκινη δεν ήταν πάντως. Ναι. Δεν έδωσε όμως ούτε το φάουλ. Τώρα πριν βλέπαμε ένα offside που δεν έδωσε για την Παναχάκη και θυμήθηκα ένα στο χθεσινό, πέρα από τον γκολ που ακυρώνει. Υπάρχει φάση που γυρίζει ο αμυντικός στην μπάλα. Είναι σε θέση offside ο παίκτης του Άρη, αλλά τη στιγμή που γυρίζει ο αμυντικός στην μπάλα δεν είναι offside. Και σηκώνει πάλι offside. Κόρνερ έφυγε η μπάλα. Αυτός έδωσε offside βέβαια. Αλλά είναι η πρόθεση του βοηθού. Μη τυχόν και γίνει φάση. Τέλος πάντων. Είναι ένα συνδυασμός αυτό που είπε και ο Αλέξης. Ναι, μεν υπάρχουν διαιτητικά σφάλματα που δείχνουν ότι κυνηγάνε τον Άρη και το λέγαμε και στις προηγούμενες περιπτώσεις που η ομάδα κέρδιζε. Και με τη Βέρεια και με τη Σπάρτη. Το ψέλησε και ο προπονητής χθες. Είπε εδώ και ένα μισή μήνα κάτι έχει αλλάξει. Το πόσο πιο κόσμια μπορούσε, γιατί είναι και προπονητής και δεν μπορεί να πει κάτι πιο χοντρό. Και ο άλλος που είναι τεχνικός διευθυντής είπε. Ναι. Εδώ υπάρχει μια διχογνωμία. Μια διάσταση απόψεων. Ναι, το είπε ξεκάθαρα. Μια διγλωσία. Βέβαια. Βέβαια, σήμερα ο Μυροφορίδης μίλησε αρκετή ώρα στα αποδυτήρια στους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Σε μια προσπάθεια βέβαια, να περισσότερο να εμψυχώσει τους ποδοσφαιριστές, να το χτυπήσει λίγο στο φιλότιμο και στο πείσμα εν ώψη των επόμενων αγωνιστικών και προσπάθησε να περάσει και το μήνυμα στην ομάδα για να εμφυσίσει έτσι και μια. Γιατί ξέρεις, οι ποδοσφαιριστές όταν βλέπουν ότι αδικούνται συνεχώς, σου λέει δεν μας υπολογίζει κανείς. Να περάσει και ένα μήνυμα ότι από εδώ και πέρα δεν θα υπάρξουν τέτοια άλλα κρούσματα εις βάρος του Άρη. Ναι. Αυτά να τα ακούμε βέβαια. Είναι πολύ όμορφα. Το είπε στους παίκτες. Ναι, ναι. Το θέμα είναι να τα βλέπουμε και στον αγωνιστικό χώρο. Είπε ότι από εδώ και πέρα δεν θα μας αδικήσει κανένας. Μάλιστα. Το μεταφέρω. Αν πάω στην Πάτρα όμως και με αδικήσει μετά ο ποδοσφαιριστής. Είναι τοποθέτηση του Παύλου Μυροφορίδη μέσα στα αποδυτήρια της ομάδας σήμερα. Τώρα γράψαμε. Πέρα. Να το γράψουμε. Έλα. Ο Εργοτέλης για δεύτερο γκολ. Τι κάνεις, αγόρι μου. Μόνος του είναι ο άλλος. Κοίτα που φτάσαμε να βλέπουμε το μάτι του Εργοτέλη. Σήμερα περιμένουμε και τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Λευτέρη Τζόγλου. Ο οποίος τραυματίστηκε. Διάταση, έγραψε η Πάτρα. Διάταση, ναι, αλλά είναι και σε ένα επικίνδυνο σημείο. Είναι μεταξύ του γαστροκνημίου της γάμπας δηλαδή και του αχίλιου τένοντα. Και θέλει προσοχή, καλά δεν παίζει σίγουρα τη Δευτέρα. 100%. Μου πάρει ο Νίκη τη ευκαιρία. Γκολ. Ένα-ένα η Παναχαϊκή. Ή όχι. Ακυρώθηκε. Όχι, το έδωσε, το μέτρησε. Ή όχι. Το μέτρησε. Εδώ μέτρησε. Ισοφαρίζει η Παναχαϊκή 1-1 στο 42. Από ολέθριο λάθος τερματοφύλακα. Δυστυχώς. Αμυντικός για πλάκα. Ο τερματοφύλακας κάνει έξοδο του μεσολογίου. 1-1 η Παναχαϊκή. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών. Μάλιστα. Πολύ κακή αντίδραση και του κεντρικού αμυντικού. Αλλά και του τερματοφύλακα. Του Εργοτέλη του Κατσιμίτρου. Ο Μωραΐτης είναι ο σκόρε. Και δυστυχώς η Παναχαϊκή ισοφαρίζει σε 1-1. 7-79 λέει τα κατάφερε το σύστημα της νέας εξυγίας να φέρει στον κόσμο πανικό, εσωστρέφεια και αμφισβήτηση στην ομάδα. Με πτώση από πρώτη θέση πίεση θα φέρει κατρακύλα. Ναι, είναι. Το ψυχολογικό είναι πολύ μεγάλο κομμάτι, πολύ σημαντικό κομμάτι και ειδικά σε αυτή την ομάδα όταν λείπει τόσα χρόνια. Ο Άρης συνήθισε φέτος από την πρώτη αγωνιστική να είναι ψηλά, να έχει μια διαφορά ασφαλείας. Τώρα δεν ξέρει κανείς πώς θα λειτουργήσει ως οργανισμός στην περίπτωση που πέσει στη δεύτερη θέση, που την Κυριακή είναι πολύ πιθανό και για λίγες ώρες να πέσει. Θα το ζητούμε να πέσει στην τρίτη, όχι στη δεύτερη. Ναι. Βλέπετε τι γίνεται. Είναι σαν να σε κοροϊδεύουν και κατάμοντα. Τώρα βάζουν τον Τεβεκέλη διαιτητή στο Όφι Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα τα οποία πήγε ο πρόεδρός τους, αφού πήγε μετά το μάτς με την Παναχαϊκή και είπε ότι είναι το μάτς ζωής και θανάτου κόντρα στον Άρη και τους είπε δώστε τα όλα κτλ. Πήγε μετά το μάτς με τη Δόξα και τους είπε λύνω τα συμβόλαια. Να φύγει ο Μίλος Αύλιεφ. Τα ακριβά συμβόλαια. Ναι. Ο Τόμιτς, ο Μίλος Αύλιεφ. Δηλαδή, εντάξει. Αντιλαμβάνεστε το τι συμβαίνει. Και για το ποιον λειτουργούν όλες αυτές οι ομάδες. Αλλά και αυτό πρέπει ο Άρης να. Δεν φταίνουν τα Τρίκαλα. Και προς Θεού, αν περιμένουμε από τα Τρίκαλα να κάτσουν να χάσουν τον Άρη για να ανεβούμε.
Και φταίμε εμείς, ξεκάθαρα. Αν το συνδυάσει με τη διαιτησία, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Θα πρέπει, η ομάδα λοιπόν έχει 13 μάτς μπροστά της. 13 δεν είναι, λέω 12 είναι, πόσα είναι. Αν βγάλω τα δύο τα... 21η αγωνιστική είναι αυτή που θα παίξουμε. Άρα είναι 34 μείον 2. 12 μάτς μπροστά της. Και έχει, εγώ σου λέω ότι η Παναχαϊκή θα κερδίσει σήμερα. Και είναι 4 βάθμοι μπροστά. Σε πολύ κομβικό σημείο ισοφάρισα. Αν έβγαζε το ημίχρονο με 1-0 ο Εργοτέλης. Εγώ σου λέω θα κερδίσει. Μακάρι να μην κερδίσει, να διαψευστούμε. Αλλά εγώ σου λέω θα κερδίσει σήμερα. Θα είναι 4 βαθμούς λοιπόν. Πρέπει να πάρει 4 βαθμούς περισσότερους από την Παναχαϊκή. Και την άλλη εβδομάδα πας εκεί μέσα. Εγώ θεωρώ ότι για να χάσει ο Άρης εκεί πρέπει να είναι τραγικός. Κοίτα, είναι ένα παιχνίδι το οποίο κάλλιστα μπορεί να ξεκαθαρίσει και την κατάσταση. Να ξέρεις. Άμα δηλαδή ο Άρης, που έτσι φαίνονται οι μεγάλες ομάδες, έτσι κρίνονται τίτλοι, έτσι από κάτι τέτοια παιχνίδια, πάει και κερδίζει την Παναχαϊκή. Τελείως, νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό καθαρίζει την κατάσταση. Αλλά ας μην βιαζόμαστε, έχουμε μπροστά μας παιχνίδι με τον Εργοτέλη τη Δευτέρα στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε μια αγωνιστική μπροστά μας. Θα έρθει η ώρα να ασχοληθούμε και με το σημαντικό μάτς της μεθεπόμενης αγωνιστικής με την Παναχαϊκή. Σας είπαμε για τον Ιντζόγλου, σας είπαμε ότι έχει και δύο απουσίες, Βαλεριάνους και Μπούρμπος, για το παιχνίδι της Δευτέρας. Λογικά ένας εκ των Κανακούδη και Τσουμάνι θα κληθεί να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Δηλαδή δύο παίκτες που δεν έχουν παίξει καθόλου. Ο ένας από το ξεκίνημα της ζώνης και ο άλλος βέβαια είναι μια χειμερινή προσθήκη και ήρθε ο τελευταίος δηλαδή στην ομάδα. Είναι βέβαια ένα μήνα ήδη τουλάχιστον και αν μου ζητάτε να δώσω ένα προβάδισμα, θα έδινα προβάδισμα στον Κανακούδη για το μάτς της Δευτέρας για να καλύψει το κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας. Να ξέπειρος παίκτης, δεν το συζητάμε αυτό. Το θέμα δεν έχει παιχνίδια, πώς λες και εσύ. Ούτω άλλος είχε. Ποιος? Ο Κουτσουμάνης, ούτω άλλος είχε. Να. Γι' αυτό είπα ότι είναι δύο παίκτες, θα κληθεί να επιλέξει έναν από τους δύο που δεν έχει παίξει κανένας, δεν έχει ρυθμό αγωνιστικό. Ο ένας μπορεί να είναι από το καλοκαίρι, αλλά δεν έχει παίξει καθόλου. Δεν υπολογίζεται, φαίνεται ξεκάθαρα ο Τσουμάνης. Και ο δεύτερος ήρθε πριν από ένα μήνα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και ποιες θα είναι και οι επιλογές του προπονητή στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τον Εργοτέλη, ο οποίος είναι στο 1-1 αυτή τη στιγμή, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σφυρίζει ο διαιτητής. 1-1 είναι το αποτέλεσμα ημιχρόνου. Δεν κράτησαν 3 λεπτά οι παίκτες του Εργοτέλη για με αυτό το 1-0 το γρήγορο 1-0 του Έφορτ. Το δέχτηκε στο 42. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα. Ανοιχτό είναι, γιατί είναι ανοιχτό μάτς γενικά από ό,τι το βλέπουμε. Να. Είναι ανοιχτό παιχνίδι. Παίζουν ελεύθερα, παίζουν πάνω κάτω. Εδώ, παιδιά, μπορεί να έρθει ό,τι να είναι το αποτέλεσμα. Εντάξει. Αυτό που είναι τερματοφύλακα σε ομάδα τώρα, κανονικό. Ο Κατσιμήτρο. Τόσο... Τι να σου πω, αυτός παίζει. Τι δουλειά έχει, βρε αγόρι μου, να βγεις εκεί πέρα, βρε αγόρι μου. Θα έρθει στο Βικελίδης αυτός και θα βγάζει τίποτα. Όπως έλεγε ο Αναστόπουλος, θα βγάζει και τα έξω. Με την Παναχαϊκή, ο τερματοφύλακας της Καλυθέας, τον γκολ που τρώει, το είδες. Κάνει έξω και χάνει την μπάλα μέσα τα χέρια του. Και δεν έχει πρόθεση το παιδί, έτσι. Κάνει λάθος. Και προχθές κάνει το μάτι τη ζωή του. Του Καραϊσκάκη, είναι μπράβο. Άλλος αυτός. Μέσα από τα χέρια του ο Μέλκας. Γεργιανάκι αυτός υποτίθεται. Μέσα από τα χέρια του χάνει με την Παναχαϊκή. Έρχεται σε εμάς, τα βγάζει τα πιαστά. Τι να πω, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Να δούμε. Θα κάτσουμε να δούμε και το δεύτερο ημίχρονο τώρα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Το 741 λέει το μαρκαρίσμα του Ντάσιου στο 8 που δεν είδε κάρτα. Εμείς φταίμε πρώτα, αλλά και τα κοράκια μας πάνε τρένο. Ηρεμία θέλει. Όλη η γήπεδο έχει γκρίνια για 2 μήνες. Σωστό. Ναι. Δύσκολη λέξη. Αυτό το όχι γκρίνια. Αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά. Δεν χρειάζεται να χύσουμε την καρδάρα με το γάλα. Και να πούμε για το μπάσκετ, όπως μας ενημερώνει ο Γιάννης ο Παραπονιάρης με το ρεπορτάζ που κάνει παράλληλα με την εκπομπή, γιατί είναι εκδίκαση της υπόθεσης. Τελείωσε, ολοκληρώθηκε και από ό,τι φαίνεται, από την ενημέρωση που έχουν οι νομικοί, η απόφαση θα βγει ως αύριο. Αυτή είναι η ενημέρωση που προκύπτει από Αθήνα, από την εκδίκαση της υπόθεσης στο ΑΣΕΑΔ. Υπάρχει μια φημολογία περί Λάσκαρη τώρα.
πολλές φορές υπάρχουν. Τώρα αυτός που βέβαια μου το στείλει και εμένα τώρα σε μηνυματάκι, να το δούμε παιδιά. Τι, για ποιο πράγμα. Ότι υπέγραψε και φεύγει κτλ. Αλλά... Τι υπέγραψε. Αυτό το πληξούσιο. Αλλά επειδή πολλές φορές έχει υπάρξει αυτή η φημολογία, εντάξει, με μια πρώτη κρούση δεν επιβεβαιώνεται. Αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε. Γιατί εντάξει, το να κυκλοφορεί δεξιά και αριστερά δεν πάει να πει ότι συμβαίνει κιόλας. Θα το δούμε στην πράξη, αν όντως έχει γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά συνήθως, να ξέρετε, τέτοιες φημολογίες δεν βγαίνουν τόσο εύκολα προς τα έξω από τρίτους. Βγαίνει απευθείας με κάποια επιβεβαίωση και των ανθρώπων που βρίσκονται είτε στην ομάδα είτε από την πλευρά του Λάσκα. Θα το δούμε όμως, θα το ψάξουμε και θα δούμε. Αν η απόφαση βγει όντως από το ΑΣΕΑΔ μέχρι αύριο, τότε η ομάδα θα παίξει με κόσμο κανονικά την Κυριακή στις 5. Γενικά την Κυριακή να πούμε ότι πρέπει να είναι άπαντες προσεκτικοί. Υπάρχει κινητοποίηση και των φίλων του ΠΑΟΚ την Κυριακή στην Αριστοτέλους. Υπάρχει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ μετά στις 7. Και παρόλο που είναι και κλεισμένο εκείνο το μάτς, θα μετακινηθούν προς τα εκεί. Γενικότερα νομίζω ότι πρέπει άπαντες να είναι ψύχρεμοι, ήρεμοι και ο καθένας να σέβεται την ομάδα του άλλου, τους αγώνες του άλλου και να μην έχουμε οποιαδήποτε χαζομάρα και μετά κλαίμε όλοι μας. Γενικότερα πρέπει κάποια πραγματάκια να τα δουν πιο επισταμένα και στην Θεσσαλονίκη και στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης και γενικότερα να μην υπάρχει καμία περίπτωση να έχουμε περίεργα ντράβαλα. Άρα, περιμένουμε να βγει απόφαση όπως υποσχέθηκε και ο αθλητικός δικαστής του ΑΣΕΑΔ μέχρι αύριο και θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Ο φίλος εδώ, ο Γιώργος, μας ρωτάει γιατί δεν πάει στην Κέδρα. Δεν πήγε, ρε φίλε Γιώργο. Δεν πήγε και στο γραμμένο. Αλλού παίζετε το παιχνίδι, Γιώργο. Αλλού. Άλλα πράγματα πρέπει να κάνει ο Καρυπίδης. Και ό,τι κάνει, γιατί πρέπει να κάνει, να το κάνει όχι βγάζοντας ένα τηλεβόα, διαφημίζοντάς το και κοινωνώντας το από οπουδήποτε, αλλά έτσι ακριβώς όπως πρέπει, κάτω από απόλυτη μυστικότητα, προασπίζοντας τα συμφέροντα της ομάδας. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα. Και ιδίως μετά τα δύο τελευταία κρούσματα στα παιχνίδια με Τρίκαλα και Καλυθέα. Και να σταματήσουμε και λίγο και τις εμπριστικές δηλώσεις και όλα αυτά. Γενικότερα νομίζω ότι πρέπει όλος ο Άρης να επικεντρωθεί με ηρεμία και ψυχραιμία και χωρίς πανικό στο στόχο της ανόδου. Και θα έρθει η ώρα που θα πούμε περισσότερα πράγματα. Ξέρουμε αρκετά πράγματα που συμβαίνουν τις τελευταίες αγωνιστικές. Θα τα πούμε κάποια στιγμή στο τέλος της σεζόν. Αρκεί να είναι επιτυχημένη η έκβαση. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να λειτουργήσει όλος ο οργανισμός που λέγεται Άρης και φυσικά τη Δευτέρα στο παιχνίδι με τον Εργοτέλη σε μια αντιεμπορική μέρα και αντιεμπορική ώρα, 3 η ώρα. Βλέπετε, λέγον, πάμε σε οριακές καταστάσεις. Η ομάδα θέλει στήριξη, θέλει συμπαράσταση και όχι γκρίνια και δυσαρέσκεια και μουρμούρα και όλα αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν την παθογένεια του Άρη τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, σε κανένα δεν αρέσει το γεγονός ότι η ομάδα έφερε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ισοπαλία και δεν κέρδισε. Μας δεν κέρδισε την τελευταία ομάδα στην βαθμολογία. Αλλά δεν ξέρω, ας τους πεισμώσει, ας τους γιγαντώσει όλο αυτό που γίνεται και ας παίζουν με το μαχαίρι στο στόμα σε κάθε παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε ταμείο στο τέλος. Αυτά και για το ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Για τον μπάσκετ είμαστε να αναμονή είτε σήμερα είτε αύριο της απόφασης από το ΑΣΕΑΔ. Πολύ μια εκπομπή που σας είπαμε ότι σήμερα θα έχει μικρότερη διάρκεια γιατί πρέπει να καλυφθεί εδώ από το Λίμπερο δημοσιογραφικά και ζωντανά το συλλαλητήριο το πρώτο των οπαδών του ΠΑΟΚ. Οπότε εμείς σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε από το στούντιο. Θα έχουμε ενημέρωση. Εννοείται. Και θα έχετε μέσα από το Λαμπάο Τάρης και από το Λίμπερο βέβαια με έκτακτες συνδέσεις.
Αλλά ακόμα πιο αναλυτικά από το Λαμπαοτάρης για το αν θα υπάρξει απόφαση για το ΑΣΑΔ. Σε λίγο θα υπάρχει και ρεπορτάζ για το τι έγινε εκεί, η εκδίκαση και όλα τα υπόλοιπα. Και βεβαίως αν υπάρξει απόφαση θα υπάρχει και η σχετική ενημέρωση και από εδώ αλλά και από το Λαμπαοτάρη. Στην αρχή βλέπω εδώ τον κύριο Γιανακόπουλο, ο οποίος μιλάει με τον Τσίπρα για τη διάσωση του Παναθηναϊκού. Αβγαίνει ένα νομοσχέδιο, α σώσουμε και τον Παναθηναϊκό. Δεν θα βγει, πιστεύεις? Όχι, θα βγει 100% λέω. Αυτό που συζητείτε για κούραμα 60%. Το βλέπω να έρχεται. Τώρα, αφού ο Άρης έπεσε δηλαδή και διαλύθηκε. Εύκολα. Πάρα πολύ ωραία. Μήπως να συμπεριλάβετε και τις ΚΑΕ μέσα, παιδιά. Δεν μας χαλούσε. Άμα είναι, μήπως, άμα είναι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Είναι αθλητικές ανώνυμες, να μπουν και οι ΚΑΕ. Να σου δείξει ο μασχετικός Άρης. Το 60% πού? Δεν είναι τα χρέη στους ιδιώτες. Στους ιδιώτες θα το κάνει. Πώς θα το κάνει, τι θα πει τον ιδιώτη, μπορεί. Το δημόσιο μπορεί να το κάνει. Το δημόσιο ας κάνει θέλει. Στο δημόσιο. Λοιπόν, αποχαιρετούμε. Ο κύριος Συρίγος θα έρθει σε λίγο στο στούντιο. Θα υπάρχουν οι συνδέσεις με το χώρο εκεί που γίνεται η εκδήλωση. Και θα έχουμε βεβαίως αύριο και πάλι την εκπομπή μας κανονικά 5 με 7 εδώ στο Λίπερο 107,4 για τα τελευταία νέα τώρα βέβαια. Σήμερα θα θέλαμε να ακούσουμε και εσάς, τα βγάζαμε γραμμές, αλλά δυστυχώς άλλαξε αύριο η ροή του προγράμματος. Θα το κάνουμε στη δεύτερη ώρα, μα είναι αύριο. Αύριο, γιατί έτσι κι αλλιώς Δευτέρα παίζει η ομάδα. Οπότε θα υπάρχει ένα περιθώριο για το επιπλέον ρεπορτάζ. Δευτέρα πρωί θα πούμε τα τελευταία νέα δηλαδή. Οπότε αύριο μπορούμε να ακούσουμε και τον κόσμο και τις απόψεις του κόσμου που θα έχει και διαμορφωμένη άποψη μετά και το αποτέλεσμα αυτό του Εργοτέλη με την Παναχαϊκή. Σωστά λέει ένας φίλος, λέει μία φάση κάναν και βάλαν γκολ. Έτσι το ποδόσφαιρο. Εσύ κάνεις και δεν βάζεις όμως. Έτσι το ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο εμείς τον Εργοτέλη χάναμε 2-0, αν θυμάστε. Μην ξεχνάτε και αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Τα λέμε αύριο, να είστε καλά.